κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Απλά θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον κόσμο που είναι καθημερινά, μας στηρίζει, μας βοηθάει, χωρίς κάποιο κέρδος. Δηλαδή, όσο υπήρχε ο Παντελής, να πεις ότι ερχόντουσαν και τον Παντελή. Τώρα δεν έχει ο κόσμος κάποιο όφελος να έρθει να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει, να έρθει να μας κάνει μια αγκαλιά, να μας πει συλληπιτήρια. Έρχεται να μας δείξει την αγάπη του προς τον Παντελή. Πες μου, τι έχεις ζήσει, ρε φίλε, αυτό το χρόνο, και το λέω από πλευράς συμπαράστασης του κόσμου που λες τώρα. Φαντάζομαι ότι στο πρώτο διάστημα είχες και εσύ τον πόνο σου, το σοκ σου, και ίσως δεν καταλάβαινες τι συμβαίνει γύρω σου. Αλλά τώρα πλέον που μπορείς και βλέπεις γύρω σου, τι σπράττεις από τον κόσμο, τι σου λένε στον δρόμο, τι σου λένε στο πρακτορείο, τι σου λένε στο μαγαζί, τι σου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν ποιος είσαι, τι εισπράττεις? Αυτό που εισπράττω δεν περιγράφεται με λόγια. Τόσο αγάπη, τόσο περηφάνεια. Αυτό που νιώθω είναι ότι ο καθένας άνθρωπος ταυτίστηκε με τον Παντελή και τον έζησα, δηλαδή άνθρωποι που δεν τον έχουν γνωρίσει τον Παντελή, δεν τον έχουν δει ποτέ από κοντά, νιώθουν ότι ήταν αδερφός τους, ξαδερφός τους, θείος τους. Και ταυτίζεται, ρε παιδί μου, ότι ένα παιδί απλό από μια συνοικιακή γειτονιά Νέας Ιωνίας, χωρίς να πάει κάπου να χτυπήσει πόρτες, κατάφερε να φτάσει ψηλά και ταυτίστηκε με αυτό το παιδί. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους κάθε ηλικίας, έτσι, άντρες, ναι, γυναίκες. Ναι. Γιαγιάδες, 85 χρονών, κλαίνε, ας πούμε, έρχονται και κλαίνε. Και λέμε, γιατί κλαις και η κυρία μου? Και λέει, αυτό το παιδί το νιώθω σαν... Έχετε μια γιαγιά που λες τώρα σιγά μην είναι... ξέρει ποιος είναι ο αδερφός μου, ας πούμε, και παρόλα αυτά σου λέει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Υπάρχει κάποια έτσι εκδήλωση που σε έχει σημαδέψει, κάτι που δεν ξεχνάς, κάποιος τρόπος θαυμασμού και αγάπης που σου έχει μείνει? Είναι τόσα πολλά που χάρη είναι την μπάλα. Είναι τόσα πολλά, δηλαδή μαζεύονται, ας πούμε, στα εξάμεινα μαζευτήκαν 10.000 κόσμος, έκλεισαν τους δρόμους όλους, πήγαν στο κημητήριο, τραγουδάγαν απ' έξω, δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο όλο αυτό που συμβαίνει. Πάλι με κλάματα πετάχτηκα ξανά. Πάλι ονειρεύτηκα ότι ζουν στη ζωή μου. Μα το ίδιο λάθος για ακόμη μια φορά. Εσύ δεν ήσουν ποτέ εδώ μαζί μου. Δεν κοπάζει. Δεν είναι ότι κοπάζει. Δεν κοπάζει. Πέρασε ο καιρός. Δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το παιδί. Είναι αυτό που ταυτίστηκε όλος ο κόσμος με τον Παντελή. Και μιλάμε ότι τώρα πλησιάζει και ο ένας χρόνος από το χαμό του και φαντάζομαι ότι αυτό το κύμα θα ξαναπέσει πάνω σας, το κύμα καλοσύνης, το λέω εγώ, έτσι. Ναι. Θα ξαναπέσει πάνω σας αυτές τις ημέρες. Αυτό βοηθάει έναν άνθρωπο που έχει μια απώλεια. Δηλαδή, όταν έρχεται όλος ο κόσμος και σου λέει ο αδερφός σου που τον λατρεύαμε, που τον αγαπούσαμε, που τον συμπαθούσαμε, βοηθάει ή και εσένα δεν σε αφήνει, ρε παιδί μου, να κάνεις τα επόμενα σου βήματα, να προχωρήσεις τη ζωή σου? Το είχα σκεφτεί στην αρχή αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο να χάσεις κάποιον άνθρωπο που θα τον ακούς καθημερινά στο ραδιόφωνο, θα τον βλέπεις στην τηλεόραση. Απλά, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ότι βοηθάει, γιατί σου γεμίζει τόσο περηφάνεια όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν στεναχωριέμαι, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπω τον Παντελή, ας πούμε, τα βίντεο κλίπ, τα τραγούδια, ακούω στο ράδιο, δεν στεναχωριέμαι. Δηλαδή, χαίρομαι. Ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς αυτό, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί όπως όλοι μας, μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, βάζεις το ραδιόφωνο σου και ακούς τον αδερφό σου, και εκεί δουλεύει η περηφάνεια, ναι, δουλεύει ναι. Η απώλεια, τι δουλεύει? Κάποιες στιγμές στεναχωριέμαι, εντάξει, θα κλάψω κι εγώ, απλά συνήθως μου βγαίνει η περηφάνεια και όλο αυτό. Τώρα,